Τουλάχιστον 100.000 ευρώ ο καθένας από το 2009 στο 2011. Θα γίνουν διασταυρώσεις με τα εισοδήματα που δήλωναν και αν διαπιστωθούν γκρίζες ζώνες θα κληθούν να πληρώσουν τα δέοντα. Τον ύπνο τους έχουν χάσει μεγαλοκαταθέτες που φυγάδευσαν στο εξωτερικό πάνω από 20 δισεκατομμύρια ευρώ. Το ΣΔΟ έχει στα χέρια του CD με τα ονόματα και τους αριθμούς φορολογικού μητρώου 54.000 Ελλήνων που έστειλαν εμβάσματα άνω των 100.000 ευρώ ο καθένας την περίοδο 2009-2011. Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων συγκέντρωσε από όλες τις ελληνικές τράπεζες στοιχεία για τα εμβάσματα αυτά και στη συνέχεια παρέδωσε το CD στο ΣΔΟΕ που θα προχωρήσει σε εξονυχιστικούς ελέγχους. Θα υπάρχει και συνεχής παρακολούθηση. Τον έλεγχο όλων αυτών με βάση τα εμβάσματα και τις φορολογικές τους δηλώσεις. Γιατί έχουμε πει ότι όσο η φοροδιαφυγή δεν χτυπιέται, όσο ο Έλληνας δεν δηλώνει τα εισοδήματά του, θα πλήττονται οι οικονομικά ασθενέστεροι. Και αυτό είναι κάτι που εγώ δεν μπορώ να το ανεχθώ. Τις αμέσως επόμενες μέρες το ΣΔΟΕ θα ξεκινήσει την επεξεργασία των στοιχείων για να διαπιστωθεί ποιοι από όσους περιλαμβάνονται στη λίστα έβγαλαν στο εξωτερικό μαύρο χρήμα, δηλαδή κεφάλαια από αδίλωτα εισοδήματα ή από παράνομες ενέργειες. Το Υπουργείο Οικονομικών μπορεί εύκολα να βρει τις απαντήσεις που αναζητά μέσω διασταυρώσεων των ποσών που έφυγαν από τη χώρα με τα εισοδήματα και τα έσοδα που δηλώθηκαν στις φορολογικές δηλώσεις όσων τα ονόματα βρίσκονται στον κατάλογο. Να τους φορολογήσουν, διότι δεν μπορεί να κόβουν συντάξεις και μισθούς. Θα ξεκαθαριστεί πόσο από αυτό το χρήμα είναι μαύρο και να φορολογηθεί 40%. Στις περιπτώσεις λοιπόν που τα ποσά των εμβασμάτων είναι πολύ μεγαλύτερα από τα δηλωθέντα εισοδήματα και έσοδα, θα κληθούν να δώσουν εξηγήσεις και αν δεν καταφέρουν να αποδείξουν ότι τα χρήματα αυτά προήλθαν από νόμιμα φορολογηθέντα εισοδήματα, θα πληρώσουν φόρο εισοδήματος έως 45% με βάση τη φορολογική κλίμακα. Να φορολογηθούν βέβαια γιατί όλα αυτά είναι φοροδιαφυγή. Βασική επιδίωξη του Υπουργείου Οικονομικών είναι να υπάρξουν άμεσα αποτελέσματα στο μέτωπο της φοροδιαφυγής, τα οποία θα αντισταθμίσουν τις αντιδράσεις για το νέο πακέτο μέτρων των 11,7 δισεκατομμυρίων ευρώ.